Γεια σας και πάλι κυρίες και κύριοι. Θα συνεχίσουμε λίγο την κουβέντα γύρω από το LaTeX και την εισαγωγή κειμένου και τώρα πια θα περάσουμε στην εισαγωγή μαθηματικού κειμένου. Αν θέλετε θα χρησιμοποιήσουμε μαθηματικές εκφράσεις και τύπους. Τα μαθηματικά κυρίες και κύριοι δεν σας κρύβω ένας από τους βασικότερους λόγους για τους οποίους έχει διαδοθεί αυτό το σύστημα, το LaTeX δηλαδή, και έχει κερδίσει και πάρα πολλούς χρήστες. Κατά την ταπεινή μου άποψη, προς το παρόν τίποτα δεν μπορείτε να το αγωνιστεί. Στο μέλλον θα δείξει, το μέλλον θα δείξει βέβαια. Είμαστε λίγο στη σελίδα 322, στη σελίδα με κωδικό 322 από τη σελίδα των μαθημάτων μας. Κάτω από το LaTeX με παραδείγματα λοιπόν θα περάσουμε στη σελίδα που λέει LaTeX απλό παράδειγμα με μαθηματικές εκφράσεις και τύπους. Θα τη γράψω έτοιμα εδώ το κώδικα που έχω σχετικά με αυτό το απλό παράδειγμα. Ας πάμε λοιπόν λίγο εδώ, θα ανοίξουμε ένα καινούριο έγγραφο, empty. Ας επικολλήσουμε το κείμενο που έχουμε γράψει. Αυτό εδώ είναι, χάσαμε λίγο το βίντεο. Λοιπόν και, συγγνώμη, θα το αποθηκεύσουμε εδώ με το κωδικό του 322. Δεν είναι απαραίτητο βέβαια να βάζετε αυτό το όνομα, απλά το βάζουμε για να θυμόμαστε από πού το πήραμε. Από εκεί και πέρα μπορείτε να το ονομάσετε όπως εσείς θέλετε καλύτερα. Για να δούμε λίγο τι θα μας βγάλει κυρίες και κύριοι αυτό εδώ, σε μορφή PDF. Όπως βλέπετε, κατ' ουσίαν έχουμε τρεις μαθηματικές εκφράσεις, οι οποίες είναι οι ίδιες. Δηλαδή το ορισμένο ολοκλήρωμα 0 έως π του F του χ δε χ. Μόνο που προσέξτε ότι στην πρώτη περίπτωση έχουμε την εισαγωγή αυτής της μαθηματικής έκφρασης, συγγνώμη, μέσα σε ένα κείμενο παραγράφου. Στη δεύτερη περίπτωση εδώ το έχουμε μέσα σε μια ξεχωριστή παράγραφο και εδώ ως αριθμημένη εξίσωση. Μάλιστα μπορούμε να βάλουμε και το γιώτα ίσον ή οτιδήποτε άλλο θέλουμε. Θα μπορούσαμε και να μην το βάλουμε, δεν είναι απαραίτητο. Πάμε λίγο τώρα λοιπόν στο LaTeX να εξηγήσουμε λίγο τα πράγματα κυρίες και κύριοι. Πρώτο και βασικό, για να εισάγουμε κείμενο μέσα σε μία παράγραφο θα πρέπει να το κάνουμε αυτό εδώ χρησιμοποιώντας το σύμβολο του δολαρίου. Προσέξτε λίγο εδώ, ας αριθμίσουμε κιόλας τις γραμμές να βλέπουμε λίγο καλύτερα. Ξεκινάει εδώ η μαθηματική έκφραση και τελειώνει εδώ. Ανοίγουμε και κλείνουμε δηλαδή ένα περιβάλλον ανάμεσα σε δύο σύμβολα του δολαρίου και εκεί μέσα μπορούμε να δώσουμε κάποια εντολή που είναι μια μαθηματική έκφραση. Αυτή η μαθηματική έκφραση θα μπορούσε να είναι κάτι πάρα πολύ απλό, όπως για παράδειγμα, ας κάνουμε λίγο εδώ, εδώ στο τέλος, θα μπορούσε να είναι μια απλή έκφραση, η παράμετρος α για παράδειγμα, κοιτάξτε λίγο, αυτό το α τώρα έχει περαστεί όχι σαν το γράμμα α, αλλά σαν η μεταβλητή α, η μαθηματική μεταβλητή, ή να έχουμε μια απλή παράσταση όπως για παράδειγμα ότι το α ισούται με 1, κάπως έτσι. Το οποίο είναι πολύ διαφορετικό βέβαια από το να γράψουμε το κείμενο α ισον 1. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Συμπερασματικά, για να γράψουμε μια απλή μαθηματική έκφραση μέσα στο κείμενο μιας παραγράφου, θα πρέπει να το κάνουμε αυτό περικλείοντας αυτό το μαθηματικό κείμενο μέσα σε δύο δολάρια, ένα αριστερά και ένα δεξιά. Προσοχή κυρίες και κύριοι, αυτά τα δολάρια δεν πρέπει να παραλυφθούν είτε στην αρχή είτε στο τέλος. Έχει κοκκινήσει και εδώ το κάιλο όπως βλέπετε, αλλά καταλαβαίνετε όλοι ότι αυτό εδώ θα μας δώσει μια σειρά από λάθη. Προσοχή λοιπόν, όταν εδώ ανοίγουμε ένα μαθηματικό περιβάλλον με το δολάριο θα πρέπει και να το κλείσουμε για να είμαστε σωστοί. Ας το σβήσουμε τώρα. Αυτό που έχω γράψει τώρα εγώ εδώ στη γραμμή 13, το int 0 έως f του χ δε χ, είναι μια παράσταση η οποία μπορεί να αναλυθεί ως εξής. Καταρχήν να σβήσουμε λίγο αυτό το πράγμα, να το δούμε λίγο σταδιακά. Ας γράψουμε λοιπόν το f του χ δε χ, για κοιτάξτε λίγο τι θα πάρουμε. Είναι η παράσταση εδώ, νομίζω δεν θέλουμε και πολλές επεξηγήσεις. Έχουν γραφτεί δηλαδή όλα αυτά τα γράμματα, οι χαρακτήρες έχουν περάσει σαν μαθηματικά σύμβολα. Βλέπετε ότι είναι λίγο πλάγια, είναι λίγο καλλιγραφικά, είναι λίγο διαφορετικά σε σχέση με το κείμενο. Δεν είναι απλά αγγλικοί χαρακτήρες για παράδειγμα. Το πρώτο πράγμα που θέλω να σας πω είναι ότι γενικά σε αυτές εδώ τις περιπτώσεις μπορούμε να κάνουμε λίγο το εξής. Αυτό το D που γράφουμε εδώ, το DEHI όπως το λέμε στην καθημερινή μας ζωή, είναι καλό να το περάσουμε μέσα από την εντολή MathRM, η οποία θα κάνει το εξής. Θα απεικονίσει αυτό το γράμμα D, όχι πια σαν πλάγια σαν μια μαθηματική μεταβλητή, αλλά σαν το γράμμα D όπως το γράφουμε κανονικά στα αγγλικά.
Η διαφορά, κυρίες και κύριοι, είναι λεπτή, αλλά είναι σημαντική. Βλέπετε τώρα ότι εδώ το D είναι όρθιο και πρέπει να ξεχωρίζει από το Χ, από το F κτλ. Τα οποία είναι μαθηματικά σύμβολα. Βλέπετε, για παράδειγμα, εδώ κάτω που δεν το έχουμε κάνει, λίγο πλάγιο. Σε πολλούς χρήστες και αναγνώστες η διαφορά είναι λεπτή, αλλά πιστεύω ότι όλοι σας τα έχετε παρατηρήσει σε ένα καλογραμμένο μαθηματικό βιβλίο ότι αυτά εδώ παίζουν ρόλο. Το D είναι ασθελεστής, δεν είναι μια μεταβλητή ή κάτι άλλο, μια παράμετρος κτλ. Και πρέπει να ξεχωρίζει ελαφρώς. Το άλλο που μπορούμε να κάνουμε, κυρίες και κύριοι, αν αυτό είναι κάτι το οποίο θέλουμε, μπορούμε εδώ με την εντολή κάθετος και κόμμα. Σας υπενθυμίζω ότι όλες οι εντολές στο LaTeX ξεκινάνε με την ανάποδη κάθετο. Να αφήσουμε ένα λεπτό κενό χώρο, δηλαδή να κάνουμε λίγο πιο αραιή τη γραφή. Βλέπετε τώρα ότι εδώ ανάμεσα στο F του Χ, D, Χ, υπάρχει λίγος περισσότερος χώρος σε σχέση με αυτό εδώ. Από συγγραφέα σε συγγραφέα, κυρίες και κύριοι, και από εκδότη σε εκδότη και από στυλίστα σε στυλίστα, αυτά τα πράγματα μπορούν να διαφέρουν. Αν είναι κάτι το οποίο χρειάζεται να κάνετε όμως, να το έχετε υπόψη σας. Δείτε τώρα λίγο το εξής. Εδώ, όπως βλέπετε, έχουμε αυτές τις εντολές, το int, 0, π κτλ. Όπως παρατηρείτε εδώ, αυτό το int είναι η εντολή για να σχηματιστεί το σύμβολο του ολοκληρώματος και μπορούμε πολύ απλά εδώ στην αρχή να το γράψουμε έτσι. Ας το γράψουμε να δούμε λίγο τι θα πάρουμε. Η εντολή λοιπόν int θα μας δώσει το σύμβολο του ολοκληρώματος όπως το έχετε δει εδώ. Προσοχή, δεν είναι f, μοιάζει λίγο, αλλά δεν είναι και βλέπετε ότι πιάνει και λίγο περισσότερο χώρο. Για να δώσουμε τώρα τα όρια του ολοκληρώματος, κυρίες και κύριοι, χρειαζόμαστε έναν δείκτη και έναν εκθέτη. Σε όλες τις μαθηματικές εκφράσεις να έχετε υπόψη σας ότι ο δείκτης μπορεί να τοποθετηθεί με την κάτω παύλα και να γράψουμε για παράδειγμα το 0 έτσι ώστε να έχουμε ένα δείκτη 0. Ας το δούμε λίγο εδώ. Νάτος τώρα ο δείκτης 0. Και μπορούμε επίσης να βάλουμε τον εκθέτη για παράδειγμα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο εκθέτης είναι το π. Το π, κυρίες και κύριοι, εμφανίζεται με την εντολή πι και βλέπετε ότι εδώ τώρα έχω χρησιμοποιήσει τα άγκιστρα και καλό θα ήταν να το κάνουμε και εδώ. Στους εκθέτες και στους δείκτες, οι δείκτες είπαμε ότι μπαίνουν με την κάτω παύλα, οι εκθέτες με αυτό το καπελάκι εδώ, με το σύμβολο δηλαδή που το πληκτρολόγιο όσο μας είναι στο shift 6, εάν δεν βάλουμε αυτά τα άγκιστρα θα ληφθεί υπόψη μόνο ένας χαρακτήρας. Και δεν θα, αν για παράδειγμα είχαμε δύο νούμερα, για παράδειγμα, κοιτάξτε λίγο κάτι, ας το σβήσουμε αυτό εδώ, ας πούμε ότι θέλουμε να δώσουμε λίγο τον, από το 0 μέχρι το 10. Ένα παράδειγμα λέω. Για κοιτάξτε λίγο τι θα πάρουμε εδώ για να καταλάβετε λίγο ότι αυτό εδώ που έχω γράψει τώρα είναι λάθος σε σχέση με αυτό που θέλω να πάρω. Βλέπετε ότι έχουμε βάλει εκθέτη δείκτη το 0 σωστά, αλλά ο εκθέτης δεν είναι το 10, αλλά το 1 και το 0 έχει περάσει δίπλα σαν σύμβολο. Για να αποφύγουμε τέτοιες κακοτοπιές, κυρίες και κύριοι, πρέπει να βάλουμε αυτό εδώ μέσα σε ένα ζευγάρι από άγκιστρα, έτσι ώστε να ληφθεί σαν ενιαίο κείμενο και να πάει το 10 ψηλά σαν εκθέτης. Επίσης, κυρίες και κύριοι, αυτό είναι καλό να το κάνουμε πάντοτε για να μην μας ξεφεύγουν λάθη και αν θέλουμε να βάλουμε ένα σύμβολο μαθηματικό όπως είναι ο αριθμός π, αυτό θα το κάνουμε με την κάθετο π. Υπάρχουν σύμβολα για... και τις κάθετες εντολές για πάρα πολλά μαθηματικά, όχι για πάρα πολλά, για όλα τα μαθηματικά σύμβολα. Λοιπόν, και έτσι τώρα έχουμε γράψει το ολοκλήρωμα από το 0 έως π του F του Χ, D, Χ. Αυτόν τον κενό χώρο που σας έδειξα εδώ και όπως μαζί με το MathRM, είναι καλό να το βάλουμε και εδώ κάτω για να εξηγήσουμε επίσης, κυρίες και κύριοι, τι σημαίνει αυτό εδώ το σύμβολο τώρα και αυτό εδώ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση νομίζω ότι είναι εύκολο να καταλάβουμε όλοι ότι αυτό που κάνουμε δεν είναι τίποτα άλλο παρά να φεύγουμε από την περιοχή της παραγράφου και τώρα τη μαθηματική έκφραση την εμφανίζουμε σαν μια ξεχωριστή παράγραφο, διακόπτεται δηλαδή η ροή του κειμένου και μπορούμε να συνεχίσουμε από κάτω μια άλλη παράγραφο. Τα σύμβολα βέβαια είναι λίγο μεγαλύτερα εδώ, εμφανίζονται μεγαλύτερα και επίσης έχουμε και εδώ αρκετό χώρο κάτω από τη μαθηματική έκφραση όπως και πάνω. Πριν και μετά δηλαδή η απόσταση από τις παραγράφους έχει αυξηθεί. Δείτε λίγο και εδώ αυτό εδώ ξανά που το έχουμε χωρίσει και αυτό το D το έχουμε κάνει εδώ όρθιο με την εντολή MathRM. Μένει να το κάνουμε ακόμα και εδώ. Θέλω να σας πω επίσης ότι αυτά εδώ
παρόλο που εγώ το έχω γράψει σε τρεις γραμμές, αυτό το περιβάλλον δηλαδή της εμφάνισης μαθηματικών συμβόλων και, ή εκφράσεων, παραστάσεων κτλ. Μπορεί να μην το έχετε σε τρεις γραμμές, αλλά να το έχετε μόνο σε μία. Αρκεί να κλείσει, να μην παραλείψετε αυτό που ανοίγει και αυτό που κλείνει. Δεν σας επιβάλλει κανείς να χρησιμοποιείτε μία ή δύο ή τρεις γραμμές. Το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο. Εξαρτάται από εσάς τώρα πώς θέλετε να γράφετε και κυρίως πώς θέλετε να διαβάζετε ένα κείμενο που έχετε ξαναγράψει και τι σας είναι πιο εύκολο. Προσωπικά προτιμώ αυτόν εδώ τον τρόπο, αλλά είναι θέμα στυλ, δεν επιβάλλω το στυλ σε κανέναν, διαλέξτε εσείς το δικό σας. Από εκεί και μετά έχετε υπόψη ότι ο κενός χώρος, ο επιπλέον κενός χώρος, κυρίες και κύριοι, δεν παίζει ρόλο. Αν εδώ δηλαδή πιέσω το πλήκτρο tab μερικές φορές και πάει αυτό το πράγμα δεξιά-αριστερά κτλ., δεν θα επηρεαστεί καθόλου η εμφάνιση του εγγράφου. Το μόνο που θα επηρεαστεί είναι αν εγώ θέλω να διαβάζω την μαθηματική αυτή έκφραση πολύ δεξιά, λίγο δεξιά, πολύ αριστερά κτλ. Τόσο πολύ νομίζω ότι δεν είναι και τόσο καλό. Με ένα ή δύο tab νομίζω ότι είμαστε εντάξει. Συμφωνείτε? Τέλος κυρίες και κύριοι, συγγνώμη, εάν θέλουμε να εμφανίσουμε αυτή την μαθηματική σχέση ή παράσταση σαν μια αριθμημένη εξίσωση, να βάλουμε δηλαδή έναν αριθμό όπως βλέπετε εδώ, το 1 ή πιθανά το 2, το 3 κτλ. Δεν το βάζουμε χειροκίνητα, αλλά καλούμε αυτή την μαθηματική παράσταση με αυτόν εδώ τον τρόπο, δηλαδή με το begin equation και end equation. Σε αυτήν εδώ την περίπτωση, ας βάλουμε και εδώ το όρθιο D, το μάθαρε. Σε αυτήν εδώ την περίπτωση, κυρίες και κύριοι, έχετε υπόψη ότι το κείμενο που θα εμφανιστεί, το μαθηματικό κείμενο, η μαθηματική αυτή παράσταση, είναι το ίδιο με αυτό που θα εμφανιζόταν και εδώ, με μόνη διαφορά ότι στα δεξιά αυτής παράστασης θα τοποθετηθεί αυτόματα ένας αύξον αριθμός, 1, 2, 3, 4 και το καθεξής. Εδώ έχουμε καλέσει την εντολή begin equation, end equation μόνο μία φορά, οπότε ξεκινήσαμε στο 1 και σταματήσαμε εδώ πέρα στο 1. Έχετε υπόψη όμως ότι αν αυτό εδώ, για παράδειγμα, από κάτω έχει μια άλλη εξίσωση, ας την αλλάξουμε λίγο, ας πούμε ότι αυτό εδώ είναι το J και ότι εδώ για παράδειγμα έχουμε το P δεύτερα, κάτι λίγο διαφορετικό. Δείτε λίγο τι θα πάρουμε τώρα στο αποτέλεσμα. Αυτομάτως αυτό έχει πάει ακριβώς από κάτω, έχει κεντραριστεί όπως βλέπετε εξίσου καλά. Έχει δώσει λίγο χώρο, γιατί εδώ το πι δεύτερα πιάνει αρκετό χώρο, να μην φαίνονται δηλαδή το ότι είναι στο ίδιο, πώς είναι στριμωγμένα τα πράγματα, και εδώ έχουμε πάρει αυτομάτως το 2. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό εδώ μας είναι ιδιαίτερα βολικό, ειδικά στις περιπτώσεις που γράφουμε πάρα πολλές εξισώσεις σε ένα κείμενο και θέλουμε να είναι αριθμημένες. Τέλος κυρίες και κύριοι, θα σας πω λίγο το εξής. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου αυτό που θέλουμε να γράψουμε μπορεί να μην είναι το ολοκλήρωμα που έχουμε δει εδώ, αλλά οποιαδήποτε άλλη μαθηματική παράσταση, σχέση κτλ. Για παράδειγμα, ας πούμε ότι θέλουμε να γράψουμε αυτήν εδώ τη σχέση, το ψήσον συνημή των οχή. Είπα ένα παράδειγμα, θα μπορούσε να είναι οτιδήποτε άλλο. Σε αυτήν εδώ την περίπτωση, κοιτάξτε λίγο τώρα, το έχουμε γράψει, αλλά βλέπετε ότι εδώ και εδώ και τα γράμματα του κοζάιν, του συνημητώνου, εμφωνίζονται και αυτά πλάγια σαν μεταβλητές. Αυτό δεν είναι σωστό και θέλω να σας πω ότι στο LaTeX σχεδόν όλες οι τέτοιες μαθηματικές συναρτήσεις έχουν το δικό τους όνομα. Οπότε όταν θέλουμε να γράψουμε συνημήτωνο του χ, γράφουμε το συνημήτωνο με την εντολή του συνημητώνου. Αυτό δηλαδή η ανάποδη κάθετος cos slash cosine θα μας δώσει το συνημήτωνο σαν μαθαρέμ, έτσι ώστε να εμφανιστεί πιο σωστά, με όρθια κανονικά γράμματα δηλαδή της συνάρτησης και όχι πλάγια σαν μεταβλητή. Και πάλι σας λέω ότι οι διαφορές είναι λεπτές, ωστόσο όσο μεγαλώνει η εμπειρία σας και εσάς θα σας ξενίζουν αν τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Το ίδιο πράγμα για παράδειγμα μπορείτε να κάνετε εδώ για το ημίτονο ή για άλλες εντολές. Όπως για παράδειγμα, το βλέπετε εδώ, ή για παράδειγμα μπορείτε να γράψετε το λογάριθμο, αν θέλετε να πείτε ότι έχετε τον λογάριθμο μιας παράστασης. Ορίστε. Το log του χ και ούτω καθεξής. Ένα τελευταίο πράγμα που θα πούμε κυρίες και κύριοι και θα κλείσουμε αυτό εδώ το βίντεο με την εισαγωγή στις μαθηματικές εκφράσεις είναι τα κλάσματα. Αν θέλουμε να γράψουμε κυρίες και κύριοι ένα κλάσμα, για παράδειγμα να γράψουμε αυτήν εδώ την έκφραση,
ότι το ψ είναι το χ δεύτερα, μπορούμε να το κάνουμε ως εξής. Γράφουμε την εντολή κάθετος φράκ από το φράξιον που σημαίνει κλάσμα και χρησιμοποιούμε δύο ζευγάρια από άγκιστρα. Στο πρώτο ζευγάρι γράφουμε τον αριθμητή, στο δεύτερο ζευγάρι τον παρονομαστή. Η δουλειά του LaTeX είναι να βάλει σωστά το κλάσμα και να εμφανιστεί με αυτόν εδώ τον τρόπο. Το ψ είναι χ δεύτερα. Μπορούμε επίσης να γράψουμε μεγαλύτερες παραστάσεις, όπως για παράδειγμα ότι το ψ είναι αυτό εδώ. 1/3 ας πούμε. Οπότε να έχουμε δύο κλάσματα. Το βλέπετε, το ψ είναι χ δεύτερα συν 1/3 ή μπορούμε κυρίες και κύριοι να χρησιμοποιήσουμε ένα κλάσμα μέσα σε ένα άλλο κλάσμα. Για παράδειγμα να γράψουμε αυτό εδώ. Έτσι. Προσέξτε λίγο εδώ τα ζευγάρια με τα άγκιστρα πώς ανοίγουν, δηλαδή ο αριθμητής εδώ είναι και αυτός ένα κλάσμα. Οπότε θα εμφανιστούμε με αυτόν εδώ τον τρόπο. Ή για παράδειγμα να γράψουμε ακόμα πιο σύνθετες παραστάσεις, εδώ να έχουμε αυτό εδώ. Ότι το ψ ισούνται με χ συν 2 δια 2 συν 3 και ούτω καθεξής. Ή αν θέλετε περισσότερα μπορούμε να βάλουμε και εδώ το χ. Παρατηρήστε ότι εδώ που έχουμε ένθετα κλάσματα μικραίνει λίγο το μέγεθός σωστά. Ξαναλέω ότι μπορούμε να χρησιμοποιούμε εκθέτες και δείκτες κατά το δοκούν με την κάτω παύλα και και το σύμβολο με το καπελάκι. Για παράδειγμα μπορούμε αυτό το χ εδώ να πούμε ότι είναι το χ στο τετράγωνο και να πάρουμε αυτή την παράσταση και επίσης κυρίες και κύριοι μπορούμε να γράψουμε ακόμα πιο σύνθετες παραστάσεις χρησιμοποιώντας τις συναρτήσεις που είχαμε δει πριν, όπως είναι το ημίτονο, το συνημίτονο και ούτω καθεξής. Ή τέλος για να κλείσουμε αυτήν εδώ τη συζήτηση μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε επίσης και την τετραγωνική ρίζα. Θα διώξω λίγο τα κλάσματα από εδώ και θα γράψουμε αυτήν εδώ την παράσταση της τετραγωνικής ρίζας. Λοιπόν, του χ, κάτι απλό, να γράψουμε δηλαδή ότι ψ στον ρίζα του χ και όπως είχατε δει εδώ στην περίπτωση που γίνεται η αυτόματη συμπλήρωση, όταν γράφουμε εδώ το SQRT, προσέξτε λίγο αυτή την πρόταση ότι είτε θα βάλουμε SQRT μέσα σε άγκιστρα ή μπορούμε να γράψουμε το root, το μέγεθος της ρίζας, του ριζικού δηλαδή, μέσα σε αγγύλες. Για κοιτάξτε αυτό το αποτέλεσμα κυρίες και κύριοι εδώ. Με αυτόν εδώ τον τρόπο έχουμε πάρει πια τη τρίτη ρίζα του χ. Κατά προεπιλογή βέβαια όταν δεν γράφουμε τη ρίζα εννοούμε όλη την τετραγωνική, αλλά μπορούμε να γράψουμε τρίτη, τέταρτη, πέμπτη ή οποιαδήποτε άλλη. Σας υπενθυμίζω ότι με τη χρήση, κατάλληλη χρήση στα άγκιστρα μπορούμε να κάνουμε ένθεση παραστάσεων και να καταλήξουμε σε αρκετά έτσι, πολύπλοκες παραστάσεις κ.ο.κ. Προς το παρόν ας μάθουμε λίγο αυτά τα απλά, αργότερα θα δούμε πολλές πηγές με τις οποίες μπορούμε να εμπλουτίσουμε τις μαθηματικές εντολές, δηλαδή να βάζουμε όλο και περισσότερες παραστάσεις. Σας υπενθυμίζω απλά ότι οι εντολές στο LaTeX ξεκινάνε με αυτή την κάθετο. Υπάρχουν ειδικές εντολές, όπως για παράδειγμα είδαμε εδώ για την τετραγωνική ρίζα, το ολοκλήρωμα, τις συναρτήσεις λογαρίθμου κτλ. Συνημιτώνου, ημιτώνου και ούτω καθεξής, ή για κλάσματα. Με αυτά που έχουμε πει, δηλαδή με την τετραγωνική ρίζα, το κλάσμα, το ολοκλήρωμα και τις συναρτήσεις ημιτώνου, συνημιτώνου και τα λοιπά, μπορούμε να γράψουμε αρκετά μεγάλο εύρος από μαθηματικές συναρτήσεις. Σε λίγο θα εμπλουτίσουμε και άλλο αυτές τις γνώσεις μας. Λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσε ο τρόπος με τον οποίο εμφανίζονται οι μαθηματικές εκφράσεις στο LaTeX. Σίγουρα είναι όμορφες κατά τη γνώμη μου. Λοιπόν, ελπίζω να το χαρείτε γράφοντας και εσείς τις δικές σας. Σας ευχαριστώ πολύ.